Καλησπέρα. Σήμερα ήρθε κάτι το οποίο περιμένετε εδώ και πολύ καιρό από τη μέρα που το ανακοίνωσα. Μόλις ήρθε λοιπόν και. Τι είναι αυτό, Χαραλάμπη? Αυτό, παιδιά μου, είναι τα μπλουζάκια καρπούζι Veta Gaming. Το έχω ανακοινώσει εδώ και αρκετό καιρό και από τότε πραγματικά με ρωτάτε σχεδόν σε κάθε βίντεο στο υπάρχουν κάποια σχόλια τα οποία με ρωτάνε πότε θα βγουν κτλ. Οπότε έχουν έρθει τα μπλουζάκια. Από σήμερα θα μπορείτε να παραγγείλετε κι εσείς. Θα πω σε λίγο τις τιμές κτλ. Αλλά πρώτα θέλω να σας δείξω τα σχέδια. Αφού σας δείξω τα σχέδια, θα σας πω τις τιμές. Βασικά, παράλληλα όσο τα λέω, θα σας λέω και τις τιμές. Για όλα τα σχέδια στα μπλουζάκια υπάρχει μέγεθος small, medium, large. Αν δεν κάνω λάθος, παίζει να υπάρχει και extra. Α, όχι. Υπάρχουν και πιο πάνω, υπάρχουν small, medium, large, extra large, extra large, δεν ξέρω, αλλά νομίζω και ανεβαίνουν οι τιμές. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θα βρείτε link από κάτω για να μπορέσετε να παραγγείλετε και στην μπλουζάκια και άμα γουστάρετε, ρε παιδί μου, αν σας αρέσει κάποια από αυτά τα σχέδια ή όλα τα σχέδια ή οτιδήποτε, θα μπορείτε να βρείτε από κάτω link για να παραγγείλετε κι εσείς ένα μπλουζάκι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το πιο απλό σχέδιο, το πιο τέλος πάντων normal. Στα πιο καλά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αρχίζουμε με το πιο βασικό σχέδιο, το οποίο βγαίνει και σε άσπρο και σε μαύρο, όπως και όλα. Όλα βγαίνουν και σε άσπρο και σε μαύρο στην ίδια τιμή. Είναι αυτό το οποίο έχει απλά το logo μου στη γωνία. Είναι το πιο απλό σχέδιο και το πιο φθηνό. Βγαίνει στα 15 ευρώ συν τα μεταφορικά. Βγαίνει, όπως είπαμε, σε άσπρο και σε μαύρο. Βγαίνει σε small, medium και large. Είναι απλά, ρε παιδί μου, ή άσπρο ή μαύρο, μπορείτε να το διαλέξετε. Και έχει το logo μου στη γωνία, εκεί πέρα, εδώ πέρα, στην καρδούλα πάνω. Πάνω στην καρδούλα σας θα έχετε το καρπούζι Veta Gaming. Να δείξετε πόσο με αγαπάτε. Αυτό είναι το πιο απλό σχέδιο, το οποίο, όπως είπαμε, βγαίνει στα 15 ευρώ. Θα βρείτε link για όλα, θα είναι εκεί πέρα στο site που είναι όλα τα μπλουζάκια, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Μετά, το δεύτερο σχέδιο, που είναι επίσης σχετικά απλό, είναι αυτό. Δεν ξέρω, μπορείτε να το δείτε ολόκληρο. Το οποίο δεν είναι ζωγραφισμένο, είναι στην ουσία Minecraft GFX, ας το πούμε. Είμαι εγώ και από πίσω μου κυνηγάει ένα ζόμπι και ένα σκελετό στο Minecraft. Και με βαράει με βέλος. Και εγώ τρέχω να ξεφύγω. Βγαίνει επίσης σε άσπρο και σε μαύρο. Αυτό είναι στα 18 ευρώ συν τα μεταφορικά. Και στα νούμερα που είπαμε, δεν αλλάζει κάτι στα νούμερα και στα σχέδια. Και τώρα πάμε στα πιο ωραία κατ' εμέ και πιστεύω ότι και σας θα σας αρέσουν πιο πολύ από όλα αυτά που θα σας δείξω τώρα. Λοιπόν, είναι αυτό. Το οποίο είναι το skin μου στο Minecraft με ένα τόξο στο χέρι. Θέλω να το δείτε ολόκληρο. Πρέπει να πάω πιο πίσω λίγα για να το δείτε ολόκληρο. Μπορείτε να το δείτε, πιστεύω. Α, μπορείτε, ωραία, μπορείτε να το δείτε. Το οποίο βγαίνει επίσης άσπρο και σε μαύρο σε όλα τα μεγέθη. Είναι στα 20 ευρώ συν 5 τα μεταφορικά. Ο λόγος που είναι πιο ακριβό αυτό από τα άλλα είναι γιατί το καθένα ήθελε παραπάνω δουλειά για να γίνει κτλ. Και είναι παραπάνω μεγαλύτερο το σχέδιο, οπότε έχει και μεγαλύτερο κόστος παραγωγής. Είτε αυτά δεν τα κανονίζω εξ ολοκλήρου εγώ, τα κανονίζω γύρω στο μαγαζί από τα οποία στην ουσία θα τα πουλήσει σε εσάς. Γιατί δεν φεύγουν απευθείας από εμένα, φεύγουν απευθείας στο μαγαζί. Οπότε το μαγαζί κανονίζει σε μεγάλο βαθμό τις τιμές από τα μπλουζάκια. Οπότε ναι, αυτό είναι το τρίτο σχέδιο, το οποίο είναι το Minecraft ζωγραφιστό σχέδιο, τέλος πάντων. Επίσης, ένα πράγμα λίγο πριν συνεχίσω. Ο λόγος που οι τιμές είναι ίσως λίγο πιο ανεβασμένες από ό,τι θα περιμένατε ή κάτι τέτοιο είναι γιατί τα μπλουζάκια αυτά δεν είναι στάμπες. Στην ουσία αυτό δεν είναι στάμπα που βλέπετε εδώ πέρα. Είναι στην ουσία τυπωμένο πάνω στο μπλουζάκι, όχι στάμπα, δεν ξέρω πώς το λένε. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι στάμπα αυτό, είναι πάνω στο μπλουζάκι, ρε παιδί μου, σχεδιασμένο κατά κάποιο τρόπο. Θα καταλάβετε ότι είναι πολύ καλή ποιότητα μπλουζάκι και αυτό επέλεξα κιόλας να κάνω με αυτό το μαγαζί τα μπλουζάκια μου. Γιατί μου είχαν στείλει και πιο παλιά κάποια μπλουζάκια τους και μου άρεσε πολύ η ποιότητα και όλα αυτά. Και οπότε αποφάσισα να τα κάνω με αυτούς τα μπλουζάκια. Οπότε, όπως βλέπετε, ναι, φαίνεται και πολύ καθαρά η εικόνα. Είναι πολύ καλή ποιότητα το μπλουζάκι. Και πάμε στο τελευταίο, το οποίο για μένα είναι το καλύτερο μπλουζάκι και πιστεύω ότι και στους περισσότερους από εσάς θα αρέσει πιο πολύ απ' όλα. Επίσης είναι στα 20 ευρώ, επίσης όλα τα μεγέθη, επίσης και σε άσπρο και σε μαύρο. Και είναι αυτό. Μπορείτε να δείτε ολόκληρο. Είμαι εγώ, τέλος πάντων, το skin μου, ας το πούμε, να κάθεται σε μια πολυθρόνα με ένα χειριστήριο του Xbox πάνω. Είναι λίγο πιο ουδέτερο αν δεν είστε τόσο πολύ του Minecraft και θέλετε ένα πιο γενικό μπλουζάκι μου και θέλετε το πολύ απλό. Μπορείτε να πάρετε αυτό, το οποίο είμαι εγώ σε μια πολυθρόνα και κρατάω ένα χειριστήριο. Και ναι, αυτά είναι λοιπόν τα νέα μπλουζάκια καρπούζι Veta Gaming, τα πρώτα μπλουζάκια βασικά. Αυτή είναι η κολεξιόν του καρπούζι Veta Gaming, εν πάση περιπτώσει. Άμα θέλετε να προμηθευτείτε ένα από αυτά, θα βρείτε link κάτω στο description. Θα έχει μέσα τις τιμές, τα μεγέθη μπορείτε να τα πάρετε, τα χρώματα κτλ. Και μπορείτε να διαλέξετε ποιο ή ποια θέλετε ή οτιδήποτε. Όσο για τις τιμές, ξαναλέω ότι επειδή δεν καθορίζονται 100% από μένα, αν ξέρετε λίγο ψηλές, γενικώς να πω ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, να πάρεις 5 τέτοια μπλουζάκια να έχεις γενικώς και να φοράς κάθε μέρα. Να πάρεις, ρε παιδί μου, ένα γιατί ξέρω εγώ θες να με υποστηρίξεις οτιδήποτε. Δεν είναι, ρε παιδί μου, για να κυκλοφορείς κάθε μέρα στο σχολείο σου με μπλουζάκια που σου φέρνει gaming. Δεν πιστεύω το θέλετε κιόλας πολύ αυτό. Οπότε ναι, αυτά είναι τα μπλουζάκια. Ελπίζω να σας αρέσουν πραγματικά, ειδικά σε αυτά δύο έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά. Οπότε ελπίζω πραγματικά να σας αρέσουν αυτά τα σχέδια. Γιατί έχει πέσει πολλή δουλειά. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Cost Games, ο οποίος τα σχεδίασε όλα τα μπλουζάκια και αυτά τα δύο και τα άλλα δύο. Αλλά γι' αυτά είμαι πραγματικά πολύ περήφανος για τον Cost, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή δουλειά πραγματικά. Οπότε ναι, αυτά. Ελπίζω να σας άρεσαν. Θα χαρώ πολύ να δω πολλούς από εσάς, ξέρω εγώ, να φοράτε έξω μπλουζάκια και να ρυπούσετε τα gaming και να με χαιρετάτε και να μου λέτε: κοίτα τι μπλουζά φοράω, δεν είναι γαμάτι. Έχει πάνω το skin σου, μαλάκα.
Κάτι τελευταίο πριν κλείσω βασικά, όποιος από εσάς πάρει ένα από τα μπλουζάκια μου και έχει Instagram και θέλει να ποστάρει φωτογραφία με ένα από τα μπλουζάκια μου, θα ήθελα αν γουστάρει να το ποστάρει με ένα hashtag καρπούζιφεταγκέιμινγκ, ώστε να μπορώ να το βρω και να τα δω, γιατί ξέρω εγώ, θα είναι καλή φάση να βλέπω εσάς να φοράτε τα μπλουζάκια μου, ξέρω εγώ, στις φωτογραφίες, θα είναι καλή φάση. Οπότε ναι, άμα θέλετε κάτι το, αυτά.